Βρισκόμαστε στην Γλυφάδα, στο νέο κατάστημα των Beauty Works της κυρία Τζένις Μπαλατσινού. Εδώ που σήμερα γίνονται τα γένα και πλήθος επωνύμων βρέθηκε για να τη στηρίξει και σε αυτό το ξεκίνημα. Μουσική επιμελείται η Ναταλία Γερμανού. Πάμε να δούμε τι μας είπε η κυρία Τζένι Μπαλατσινού, αλλά και όλοι οι επώνυμοι που έδωσαν σήμερα το παρόν για το μήνα αγάπης και φυσικά μήνας ελπίδας για πολλά παιδιά. Γεια σας, σας καλωσορίζω, γεια σας, γεια σας. Πώς σας φαίνεται ο κόσμος σήμερα, μεγάλη? Μ' αρέσει πολύ, έχουν έρθει πολλοί φίλοι μου, έχουν έρθει κόσμος που δεν περιμένω να έρθει. Και γενικά τα νότια προάστια έχουν πολύ ωραίο κόσμο, νομίζω. Είναι πιο χαλαροί οι άνθρωποι. Για άλλη μια φορά, Beauty Works μαζί με ελπίδα. Μήνας αγάπης, σωστά. Μήνας αγάπης. Μέρος των εσόδων θα πάει για το Ίδρυμα Ελπίδα. Η κυρία Βαρδινογιάννη κάνει μια πάρα πολύ αξιόλογη δουλειά και όλοι οι άνθρωποι του Ελπίδα. Όσο μπορούμε, όλοι να βοηθάμε με τον τρόπο μας, έστω και λίγο. Και ειδικά τα παιδιά που έχουν πάρα πολύ ανάγκη, γιατί τα παιδιά είναι η ζωή. Παρόλη την οικονομική κρίση, βλέπετε τον κόσμο να θέλει να προσφέρει για αυτές τις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις? Πιστεύω ότι με την κρίση σιγά σιγά οι άνθρωποι αποκτούν μεγαλύτερη κοινωνική συνείδηση. Και θέλω να πιστεύω ότι με όλα αυτά τα προβλήματα θα αρχίσουμε να κοιτάμε και το διπλανό μας λίγο περισσότερο. Αυτό είναι ίσως και ένα από τα καλά που θα συμβούν από την κρίση. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που γίνεται η τρίτη εβδομάδα αγάπης των Beauty Works. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη επίσης που υποστηρίζουμε το Σύλλογο Ελπίδα. Πιστεύω ότι το έργο που κάνει η κυρία Βαρδινογιάννη είναι ίσως το πιο σημαντικό που γίνεται στην Ελλάδα. Και θέλω να πω ότι όσο μπορούμε, ο καθένας με τον τρόπο του, να βοηθάμε τα παιδιά και ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Γιατί τα παιδιά σημαίνει ζωή, τα παιδιά σημαίνει χαρά και τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Άραγε πρέπει όσο μπορούμε ο καθένας, έστω με το μικρό τρόπο, κάτι να προσφέρει, κάτι να κάνει. Μια πολύ καλή κίνηση από την Τζένι Μπαλατζινού, μια σημαντική πρωτοβουλία, τα έσοδα της οποίας πάνε στον Σύλλογο Ελπίδα. Ακριβώς. Η Τζένι μας έχει συνηθίσει σε τέτοια πράγματα, γενικά, σε τέτοιες κινήσεις που τις κάνει πάντα για καλό σκοπό, χωρίς να το βροντοφωνάζει. Γιατί για μένα η φιλανθρωπία αυτό είναι, να κάνεις πράγματα χωρίς να τα λες πολύ συχνά, απλά να τα κάνεις. Και η Τζένι το κάνει πολύ συχνά. Χαίρομαι πολύ που δίνω το παρόν σε ένα χώρο τόσο όμορφο και τόσο μυρωδάτο, όπως είναι το Beauty Works. Εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Ελπίδα. Γι' αυτό και εμείς όσοι μπορέσαμε με αυτό το καιρό, όσο μας επέτρεψε, ήρθαμε εδώ για να προσφέρουμε και εμείς με τον τρόπο μας. Μια συμβουλή από σένα για τις Ελληνίδες. Όσο μπορούν να μην βάφονται και το καλοκαίρι βοηθάει γιατί μαυρίζουμε λιγάκι στο πρόσωπο. Άρα αν θέλουν να βαφτούν πολύ λίγη μάσκαρα, λίγο ρούζ, ένα γλώσ και θα είναι μια χαρά. Ενυδατική στο πρόσωπο και στο σώμα και πολύ νερό. Για πείτε μου και για το καινούριο blog που από όσο μαθαίνουμε πάει πάρα πολύ καλά. Σας αρέσει? Πάρα πολύ.
Χαίρομαι. Γυναικείο, πολύ και με. Για πες κάτι που σου άρεσε. Εμένα μου αρέσει η διακόσμηση. Διακόσμηση. Μπράβο. Και η συνεντεύξη με τους επωνύμους που κάνετε. Ας πούμε με τη Δέσποινα Βανδύ, μου αρέσει πάρα πολύ. Και εμένα μου άρεσε και πήγε πολύ καλά. Και η Δέσποινα τα κάνει όλα όπως βλέπεις. Μπορεί κάποιος να ενημερωθεί και για τα Beauty Works μέσα από το site. Μπορεί να ενημερωθεί για οτιδήποτε αφορά την ομορφιά, το στυλ, τη μόδα, την οικογένεια, το παιδί, φιλία, σχέσεις, πράγματα που μας απασχολούν. Είναι λίγο απ' όλα, ποτπουρί. Και μπορούν και αναγνώστες να σας θέτουν διάφορες ερωτήσεις, γιατί απαντάτε και στους ίδιους. Έχουμε μεγάλη ανταπόκριση από τους αναγνώστες και πάρα μα πάρα πολλές ερωτήσεις και υπομονή, παιδιά, γιατί προλαβαίνουμε να τις απαντάμε όλες. Πείτε μου και τι πληκτρολογούμε για να μπούμε στο site. www.jenny.gr. Δεν κλικάρετε.